Σαν το Σούπερ. Πώς τραβήξανε το μηχάνημα. Λάζω λόγος και εικόνα σε σένα. Τι ακριβώς έγινε, αγόρι μου, στα Μέγαρα και δεν το πήρες χαμπάρι? Βρισκόμαστε στα Μέγαρα επί της 28ης Οκτωβρίου. Όπως βλέπετε εδώ, με τη βοήθεια και του Σπύρου του Γκούφα, του οπερατέρ μας, βλέπετε το ATM είναι άγγιχτο. Αυτή τη φορά οι ληστές δεν είχαν με σκοπό να πάρουν τα λεφτά από το ATM, αλλά να πάρουν τα χρήματα από το μηχάνημα που βρίσκεται στο εσωτερικό της τράπεζας. Είναι τα αυτόματα μηχανήματα συναλλαγών. Και αυτή τη φορά όμως όχι με κάποιο αμέθοδο υγραερίου ή δυναμίτη. Ήρθαν με αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποίησαν ως πολιορκητικό. Να δούμε το χώρο της τράπεζας, εκτός από την πόρτα. Και εν συνεχεία έβγαλαν το μηχάνημα από το εσωτερικό και το φόρτωσαν σε άλλο αυτοκίνητο, Γιώργο, και τράπηκαν σε φυγή. Μάλιστα, όπως θα δείτε εδώ, από τη δύναμη του αυτοκινήτου έχουν σπάσει και κομμάτια από το τσιμέντο εδώ του τείχου στην είσοδο της τράπεζας, η οποία έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Πήρανε το μηχάνημα των αυτόματων συναλλαγών, με χρηματικό ποσό βέβαια, αλλά επειδή η τράπεζα δεν είχε ανοίξει ακόμα, αυτά τα μηχανήματα συνήθως βάζουν ένα συγκεκριμένο ποσό και γεμίζει με τη διάρκεια με τους πελάτες που έρχονται και κάνουν τις συναλλαγές τους. Για να καταλάβει ο κόσμος. Πιθανόν να μην πήραν μεγάλο χρηματικό ποσό. Λάζω μου, για να καταλάβει ο κόσμος, υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο είναι στο εσωτερικό της τράπεζας. Η Αλφα μου φαίνεται το έχει μόνο αυτό, ή το έχουν και άλλες τράπεζες. Το έχουν και άλλες. Όπου μπορεί να κάνει συναλλαγή σου για να μην περιμένει την ώρα. Όχι, όλες οι τράπεζες. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο στην ουσία αντικαθιστά τον ταμεία στην τράπεζα. Έτσι, έτσι. Πηγαίνει ο πελάτης εκεί. Καλά, και κάνει συναλλαγές, πληρώνει λογαριασμούς ή καταθέτει και χρήματα σε λογαριασμούς. Να πούμε ότι υπάρχει και οπτικό υλικό που ερευνάει η αστυνομία. Και από την τράπεζα το οπτικό υλικό, αλλά και από τα γύρω καταστήματα. Θέλω να μας δείξεις το χώρο γύρω-γύρω. Έγινε στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα. Μάλιστα. Μια πολύ σύχνα στην περιοχή. Εδώ, ναι, για να μας το δείξεις αυτό. Λάζω μου. Ένα αυτοκίνητο χρησιμοποίησε πολιορκητικά το αυτοκίνητο αυτό και με ένα άλλο αυτοκίνητο πήραν το μηχάνημα. Για δείξε μας το περιβάλλοντα χώρο. Δείξε μας για να δω, δηλαδή, πώς έγινε. Έγινε εδώ, όπως θα δείτε και με τη βοήθεια του Σπύρου του Γκούφα, είναι πολύ σύχνα στην περιοχή. Είναι κεντρικό. Στην ουσία είμαστε στα Μέγαρα, μέσα σε μαγαζιά, σπίτια. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος. Το θέμα είναι ότι από πού πήρε φόρα το αυτοκίνητο. Γιατί όπως θα δεις, Γιώργο, 28 Οκτωβρίου είναι ένας μονόδρομος. Εδώ πώς πήρε φόρα το αυτοκίνητο εδώ και χτύπησε μπροστά στην είσοδο, είναι ένα ερώτημα. Το θέμα είναι ότι οι ληστές κατάφεραν και πήραν ένα ολόκληρο αυτόματο μηχάνημα. Έχεις δίκιο. Πάρα πολύ περίεργο. Γιατί έδεσαν την πόρτα, όπως μας είπες. Τράβηξαν την πόρτα και στη συνέχεια τράβηξαν το. Και πώς το σήκωσαν αυτό, να σήκω το ρε Ζηλάζο. Να σήκω το, αλλά μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, που αυτό το μηχάνημα. Όχι, πώς το σήκωσαν. Θα σας και με τη βοήθεια πάλι του Σπύρου του Κούβα, το σημείο που ήταν το μηχάνημα. Όπως θα δείτε, κάτσε να μας πει ο παπαγάλο. Εκεί που θα σας δείξει τώρα ο Σπύρος ο Γκούφας. Από αυτό το σημείο το πήραν, το φόρτωσαν και τράπηκαν σε φυγή. Όχι από αυτό το σημείο, γιατί αυτό το σημείο είναι η κολόνα. Από εκεί, από εκεί, να, μέσα. Μέσα εκεί που είναι και κάποιο σημείο. Μέσα στο εσωτερικό θα δείτε υπάρχει και ένα σημείο που είναι ψηλό χτυπημένο εκεί το πλακάκι κάτω. Μάλιστα, αλλάζω μου άψογος. Το μηχάνημα αυτό. Άψογος. Των συναλλαγών. Άψογος. Τα λέμε αργότερα. Δεν πας και μπερδίκ.